Χωρίς εισόδημα, σε καθεστώς αβεβαιότητας και στη σκιά στερήσεων θα περάσουν τις γιορτινές ημέρες χιλιάδες οικογένειες ξενοδοχοϊπαλλήλων και άλλων εργαζομένων του τουρισμού και επισιτισμού. Μετά από μια νεκρή τουριστική περίοδο με πολλούς ανέργους να εντάσσονται στο σύστημα Εργάνη, εποφελούμενοι του επιδόματος ειδικού σκοπού, και άλλους να παραμένουν μετέωροι, έρχονται τώρα να αντιμετωπίσουν τη στέρηση του δικαιώματος λήψης επιδόματος ανεργίας. Οι ξενοδοχοϊπαλλήλοι και γενικά οι εποχικοί υπαλλήλοι βρίσκονται σε μια άθλια κατάσταση. Είναι δυνατόν τη 2020 να λέει ο ΑΕΔ ότι χρειάζεται 90 μέρες για να δει τις αιτήσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι για να δώσουν το επίδομα ανεργίας. Είναι εξωφρενικό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον χρόνο, δεν μπορούμε να βγάλουμε τις γιορτές, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Ιανουάριο χωρίς ούτε καν ένα εισόδημα στην τσέπη μας. Και μιλάω όχι απλά για τους συνάδελφους που δεν κατάφεραν να πλασαριστούν σε κάποια, αν μου επιτρέπει η έκφραση αυτή, σε κάποιο επίδομα. Μιλάω ακόμα και για τους συνάδελφους που μπόρεσαν να μπουν στον ΟΕΔ ώστε να πάρουν το τακτικό επίδομα. Σε ακόμα χειρότερη μοίρα βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε τομείς του τουρισμού που δεν δικαιούνται καν επίδομα ανεργίας. Όσα παιδιά δουλεύανε αεροδρόμιο, όσα δουλεύανε σε κάποιες κατηγορίες που δεν θεωρούνται εποχικές εργασίες, δεν θα πάρουν καθόλου ταμείο. Εμείς τι λέμε, 600 € έκτακτο επίδομα για όλους τους άνεργους. Αυτό φωνάξαμε σήμερα, αυτό στήριξε το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων που έχει και εκείνο τα ίδια προβλήματα με εμάς τον επισιτισμό-τουρισμό. Οι ξενοδοχοϊπάλληλοι ζητούν παράταση του επιδόματος ανεργίας μέχρι την επαναπρόσληψή τους με το άνοιγμα της επόμενης τουριστικής σεζόν. Να ξέρετε ότι εμείς ξενοδοχοϊπάλληλοι και γενικά οι εποχικοί υπάλληλοι μαζεύαμε το καλοκαίρι χρήματα για να περάσουμε το χειμώνα. Λοιπόν, φέτος δεν μαζέψαμε τίποτα, γιατί με τα 534 τι χρήματα να μαζέψεις και να αποθηκεύσεις. Λοιπόν, περιμέναμε το επίδομα ανεργίας για να ζήσουμε, να αγοράσουμε για τις οικογένειές μας, τα τρόφιμά μας, τα ρούχα των παιδιών μας. Δυστυχώς δεν μπήκε τίποτα. Ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου, τα σωματεία ξενοδοχοϊπαλλήλων στην Κρήτη, με επιστολή τους προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, είχαν ζητήσει να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες για την επεξεργασία των αιτήσεων, ώστε να μπορέσουν οι άνεργοι να πληρωθούν έστω και λίγο πριν την εκπνοή του έτους. Είναι αδιανόητο αυτό. Έπρεπε η κυβέρνηση να τα προβλέψει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν τώρα οι ξενοδοχοϊπάλληλοι να πάρουν ταμείο ενεργείας το Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου, με τα δεδομένα που υπάρχουν.